Λοιπόν, πριν πάμε στο. Βεβαίως. Τρία θεματάκια. Ένα. Ο κύριος Βορύδης σκασιαρχείο από την Πειραιώς δεν πήγε καν. Στο σεμινάριο. Ενώ είναι από το Α μέχρι το Λάμδα, μέχρι το Κάπα. Δεν πήγε στο σεμινάριο Σκέτσου. Ένα αυτό. Στο οποίο σεμινάριο πήγαν πολλοί βουλευτές, επειδή έβλεπα και τις φωτογραφίες, οι οποίοι πρόκειται να καταψηφίσουν. Mm-hmm. Ή να απέχουν, εν πάση περιπτώσει, να μην είμαι τόσο βέβαιος. Το λέω γιατί ξέρουμε και ποιοι είναι. Δηλαδή, ορισμένοι μας το έχουν πει. Τους χρειαστούν ιδιαίτερα κάποιοι, γιατί αυτά είναι σεμιναριακού με πολλούς μαζί. Ναι. Και βασικός ομιλητής Άδωνης Γεωργιάδης, υπέρ του νομοσχεδίου. Υπέρ του νομοσχεδίου. Αυτό κατέλειψε το φίλο του τον Βορύδη. Ναι. Τον άφησε μόνο του. Και τον φίλο του τον Πλεύρη. Ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι υπάρχει ζήτημα με την κυρία Κασιμάτη στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να έχει στείλει μια επιστολή στην οποία, στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, στην οποία λέει ότι δεν θέλω να μου βάζετε την υπογραφή μου στις προτάσεις νόμου χωρίς να με έχετε ρωτήσει νωρίτερα. Αυτό είναι μια σπόντα, μπορεί να πει κανείς ότι για την πρόταση νόμου. Είχαν δώσει όλοι το ελεύθερο από πριν. Α, μάλιστα. Ναι, ήταν, για όλους τους βουλευτές. Ναι. Γι' αυτό και ήταν η κριτική ότι δεν το ξέραμε και όλοι ότι θα γίνει. Mm-hmm. Και το ένα τελευταίο που αφορά τους συνταξιούχους, επειδή τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει πληρωμή συντάξεων, 572.000 συνταξιούχοι θα πάρουν μικρότερη σύνταξη στο Φλεβάρι. Για ποιο λόγο? Διότι ο ΕΦΚΑ τους είχε δώσει λάθος, είχε υπολογίσει λάθος την αύξηση που έπρεπε να πάρουν και τώρα θα τους δώσει μικρότερη σύνταξη για να εσωφαρίσει το ποσό. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τον κύριο Αποστόλο Ραυτόπουλο, πρόεδρο εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Το θέμα της ακρίβειας έτσι κι αλλιώς είναι το βασικό θέμα και μαζί μας βεβαίως ο Γιάννης Αγουρίδης. Διότι καλησπέρα. Συζητάμε για λεφτά, Γιάννη μου, οπότε δεν μπορείς να απουσιάζεις, έτσι. Αυτό το ξέρουμε. Πια, το έχουν εμπεδώσει οι τηλεθεατές της εκπομπής μας. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, από πού να ξεκινήσουμε είναι το θέμα. Το ερώτημα εδώ πέρα με το θέμα της ακρίβειας είναι από πού να ξεκινήσει κανείς. Να ξεκινήσουμε από την τρίτη δέσμη μέτρων. Βεβαίως. Για να μην ξεκινήσουμε από τον πληθωρισμό, ο οποίος έκλεισε σε ποσοστό 3,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν 2,9%. Και ο δείκτης τιμών καταναλωτή στο 8,9%, δηλαδή ο δείκτης τροφίμων. Αυτό το οποίο έκανε στις 10 Ιανουαρίου ο Υπουργός Ανάπτυξης, αφού προηγήθηκε συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό, είναι να ανακοινώσουν μια τρίτη δέσμη μέτρων, η οποία μετά από τις δύο προηγούμενες, θα έλεγα που δεν πέτυχαν το στόχο τους να αναχαιτήσουν την ακρίβεια και να πατάξουν την εσχροκέρδεια. Ήρθαν λοιπόν με μια σειρά 4 μέτρων, τα οποία θα ισχύσουν από τον Μάρτιο, όχι από τις 10 Ιανουαρίου που ανακοινώθηκαν, τα οποία να μας πούνε αυτά τα οποία λέγαμε εμείς τόσο καιρό, ότι να ελεγχθεί το προϊόν από το χωράφι, πόσο φτάνει στο ράφι στον καταναλωτή που τετραπλασιάζεται έως και δεκαπλασιάζεται. Το δεύτερο μέτρο είναι σε αδικαιολόγητες και όχι σε ανατιμήσεις απλές, σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις να μην μπορούν οι βιομηχανίες να κάνουν τις προσφορές προς τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή να μην μπορούν να τους δώσουν τα δώρα που δίνουν μέχρι τώρα, γιατί αυτά είναι οι προσφορές οι οποίες κάνουν, να βάλουν πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους σε ποσοστό 7%, αλλά δεν μας είπανε το πλαφόν το οποίο ίσχυε από το 2021 μέχρι σήμερα ποιο ήτανε και θα πάει στο 7%. Και το τρίτο μέτρο είναι αυτό το οποίο μας είπαν, ότι θα μειώνονται οι παροχές προς τα σούπερ μάρκετ και εξασφαλίζουμε με αυτό χαμηλότερες τιμές. Δηλαδή, εάν πάψουν οι βιομηχανίες να κάνουν τις προσφορές τους προς τα σούπερ μάρκετ, τότε θα αναγκαστούν οι βιομηχανίες, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, να περάσουν χαμηλότερες τιμές, μειώσεις των τιμών στα προϊόντα, ώστε ο καταναλωτής να υποφεληθεί από την μείωση αυτών των προϊόντων. Βέβαια, την επόμενη μέρα έκανε μια άλλη δήλωση, η οποία είπε ότι εάν αυτά τα μέτρα δεν επαρκέσουν να πατάξουν την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία και την ακρίβεια, θα πάρουμε και άλλη δεσμή μέτρων. Μάλιστα. Και το ερώτημα το δικό μας είναι, γιατί δεν την παίρνουν τώρα για να πατάξουν πράγματι την εσχροκέρδεια, να πατάξουν πράγματι την κερδοσκοπία και να περιορίσουν την ακρίβεια? Αφού γνωρίζουν ότι το εισόδημα του μισθωτού, του συνταξιούχου, του Έλληνα, του ευάλωτου και μη ευάλωτου έχει συρρυκνωθεί περίπου στο 25%. Πόσο ακόμα μπορεί να συρρυκνωθεί? Και αυτά τα οποία βλέπετε στη Γερμανία, μη σας φανεί περίεργο, κύριε Σουρμελίδη, να τα δούμε και σε λίγες εβδομάδες και στην Ελλάδα. Τη κινητοποίηση των αγροτών, βέβαια.
Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα και τα στοιχεία, τα τιμολόγια είναι στη διάθεσή σας. Το γάλα το οποίο πουλάγανε οι κτηνοτρόφοι ή οι εγωπροβατοτρόφοι μέχρι το 2023 τον Νοέμβριο στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, από αυτόν τον μήνα έχουν ξεκινήσει οι βιομηχανίες γάλα που δραστηριοποιούνται στο πρόβιο γάλα και αγοράζουν το γάλα χωρίς να τους ρωτήσουν ή χωρίς να έρθουν σε επικοινωνία και σε συμφωνία μαζί τους στο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Κατά τη γνώμη σας, ως με έναν τρόπο εκπρόσωπος των καταναλωτών, με ποιον τρόπο θα έπρεπε να απαντήσει η κυβέρνηση στην ακρίβεια? Ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να είναι άμεσης απόδοσης και να μειώσουν τις τιμές ή να τις συγκρατήσουν? Αυτό το οποίο εμείς έχουμε πει και έχουμε προτείνει, αλλά δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση, είναι να πατάξει το κακό στη ρίζα του. Δηλαδή να ελέγξει την τιμή στη βιομηχανία. Την πρώτη ύλη στο χωράφι και πώς φτάνει στο χοντρέμπορο, στο λιανέμπορο και στον καταναλωτή. Όχι να πάμε στο ράφι. Στο ράφι έχει τελειώσει. Έχει περάσει από τα 3-4 χέρια και έχει φτάσει στον καταναλωτή. Το θέμα είναι να το πατάξει στην πηγή του. Αυτό δεν γίνεται. Άρα με ελέγχους. Ακριβώς. Με ελέγχους, αλλά ελέγχους σοβαρούς. Αν κάτι τέτοιο θα ρωτήσει κάποιος να είναι σε όλη την ελληνική επικράτεια και να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Μα δεν έχουμε τόσες πολλές βιομηχανίες που να ελέγξει όλη την επικράτεια. Εάν ελέγξει, για παράδειγμα, τις 2-3 βιομηχανίες ζυμαρικών που έχουμε, θα το δει, θα το ελέγξει κατευθείαν. Με 10 ανθρώπους το έχει ελέγξει. Εάν θα ελέγξει τις αλευροβιομηχανίες που έχουμε, αυτές τις άλλες 4-5, θα μπορέσει να πατάξει την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία. Δεν μπορεί να μας λέει ότι έβαλε ένα πρόστιμο σε κάποια αλευροβιομηχανία η οποία ποτέ δεν μείωσε την τιμή της, απλά έβαλε έτσι για χάρη γούστου ένα πρόστιμο. Δεν ξέρουμε αν το έσπραξε, αλλά βεβαίως ένα πρόστιμο. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πατάξει έτσι την εξωκέρδεια. Γιατί βλέπετε, από τη μία, αυτά τα οποία διαπιστώνουμε καθημερινά και τα έχουμε δείξει εδώ στη φιλόξενη εκπομπή σας. Από τη μία, βλέπουμε, για παράδειγμα, το 1 κιλό αλεύρι να έχει 1,03 και από κάτω που λέει 2 και ένα δώρο να έχει 4. Που αν πάρεις 3 κατά μόνας, χωρίς δώρο, θα τα πληρώσεις 3 και 12. Ο κύριος Ραυτόπουλος πριν από μερικές εβδομάδες, νομίζω και πιο πρόσφατα, ότι στο ίδιο σούπερ μάρκετ γιαούρτι, παιδικό, ήταν διαφορετική η τιμή του ανάλογα με την όψη. Με το εικαστικό, με τη φωτογραφία που είχε μάλιστα. Τη συσκευασία των τριών τεμαχίων. Ο Ιμπτζαμο ήρωες και ο. Και ο Σκουμπιντού. Ποιο θα προτείνει? Ο Ιμπτζαμο ήρωες. Είχε 1,98 και ο Σκουμπιντού είχε 3,22. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι τα που τα ζούμε και τα βιώνουμε. Αλλά για να τα δούνε αυτά το Υπουργείο, θα πρέπει να στείλει τους ελεκτές. Επιτόπου. Γιατί εμείς γελάμε τώρα. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι τραγικό. Φαντάζεστε ένας στο πρώτο ράφι το προϊόν να έχει 3,22 και στο δεύτερο ράφι το προϊόν να έχει 1,98. Το ίδιο προϊόν. Απλά επειδή αλλάζει φωτογραφία. Γιατί λέει αυτή είναι η πολιτική της βιομηχανίας του γιαουρτιού. Εάν λοιπόν δεν ελέγξει τη βιομηχανία, δεν μπορεί να πατάξει την εσχροκέρδεια. Θέλει να την ελέγξει. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο μας έχουν δείξει τα πράγματα, επειδή βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα, στον τρίτο χρόνο των ανατιμήσεων, 6 μήνες πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι σήμερα και συνέχεια και αυτό το μήνα που μιλάμε, 100 κωδικοί προϊόντος πρώτης ανάγκης, όσπρια, ζυμαρικά, δημητριακά, αλατικά, τυροκομικά, χυμή ψυγείου, φυσική χυμή, ζαχαρόδι, έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 4,5-5,5% και σήμερα βγήκαν αποτελέσματα για άλλα 100 προϊόντα τα οποία θα αυξηθούν σε ποσοστό 6,5% τον μήνα Φεβρουάριο. Η μειώση όμως δεν θα έπρεπε να είναι στη λιανική για να το καταλάβει ο. Αυτό ακριβώς εκεί. Ο καταναλωτής. Μα εκεί έπρεπε να είναι. Γιατί δεν και υπάρχει. Με το βραχικό γάλα λένε στην χονδρική, στο κέρδος. Στο περιθώριο του εμπορικού κέρδους. Ναι. Μάλιστα. Στην λιανική είχαν πει την προηγούμενη μέρα πριν πάρουν αυτή την απόφαση ότι θα μειωθεί το βραχικό γάλα μετά από μια συνάντηση με έναν γαλακτοβιομήχανο που είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα μειωθεί σε ποσοστό 20-25%. Ναι. Από το 213 δηλαδή που το αγοράζουμε εμείς ακριβότερα από το Σουηδό θα το αγοράζουμε. Την επόμενη μέρα βέβαια στη συνέντευξη που δεν το είπε. Δεν το είπα αυτό. Ήμουν εκεί και τον ρώτησα. Δεν έθεσε κάποιο ποσοστό την επόμενη μέρα από αυτό. Ακριβώς. Το άφησε έτσι, λέγοντας ότι θα λειτουργήσουν τα μέτρα και θα δούμε με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Ναι, και μετά από κάθε ανάδειξη κάποιου προϊόντος που εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, αυτό το λέμε χρόνια για το βρεφικό γάλα. Δεν το είπαμε ούτε τον περασμένο μήνα ούτε τον περασμένο χρόνο. Το λέμε χρόνια και το φωνάζουμε. Μετά τη χαρτογράφηση που έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο προσημειωτέων, επειδή κανείς δεν το έχει πει, ας μου επιτρέψετε να το πω, επειδή λένε ότι τον κύριο Λιανό το στείλανε σπίτι του. Μετά τη χαρτογράφηση και μετά από αυτό που έκανε, θέλω να ενημερώσω και να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές ότι επειδή ήταν άχρηστος ο κύριος Λιανός για τα ελληνικά δεδομένα, διορίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος της Επιτροπής Προσφυγών με 8ετή θητεία. Για τον ανταγωνισμό. Ναι, για στην Επιτροπή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Τόσο άχρηστος. Ναι. Από τις Βρυξέλλες είχε έρθει. 8ετή θητεία. Επειδή το είχαν διώξει τη Φάνου με ένα νομικό πραξικόπημα για να φέρουν τον κύριο Λιανό και τον οποίο
Δεν τα βρήκαν, δεν πήγανε καλά. Και μια κυβέρνηση. Κόντρες και με τον τότε υπουργό, τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη. Ναι. Ναι. Και μια κυβέρνηση, και με τον κύριο Σκυρακάκη, και μια κυβέρνηση που ορίεται ότι φεύγουν τα μυαλά από τη χώρα. Ο αλλά δεν κρατάει. Η κυβέρνηση δεν τα θέλει και πολύ τα μυαλά. Θέλει άλλου είδους. Θέλει τα δικά της ικανότητες, άλλου είδους. Αν θέλουμε να δούμε και να πούμε και μια θετική κουβέντα για όλα αυτά, εμείς θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, θα περιμένουμε την υλοποίηση αλλά και την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων, της τρίτης δέσμης μέτρων που πήρανε στις 10 Ιανουαρίου. Θα περιμένουμε 1,5 μήνα. Μέχρι το Μάρτιο. Μέχρι το Μάρτιο. Για να, για να ξεκινήσουν. Για να θα περιμένουμε κι άλλο ένα μήνα. Εγώ τώρα, το θέμα είναι στο άνοιξη. Καλοκαίρι. Στο μεσοδιάστημα οι ανετιμήσεις που θα έχουν πάρει τα προϊόντα. Ναι. Γιάννη, όμως τώρα να θέσω σε σένα κάπως το ερώτημα, προβληματισμός περισσότερο. Διότι καλά είναι όλα αυτά και φαίνεται και από την προσπάθεια του κυρίου Ραυτόπουλου που πιέζουν και άλλες καταναλωτικές ενώσεις για να γίνονται έλεγχοι και γίνεται και μια συζήτηση από το πολιτικό σύστημα για μείωση του ΦΠΑ ή των ειδικών φόρων καταναλώσεις. Εδώ όμως έχουμε το εξής πράγμα. Δηλαδή έχουμε ακριβότερο χρήμα από όλη την Ευρώπη λόγω της διαφοράς των επιτοκίων. Όντως, έχουμε, ακριβότερη ενέργεια και έχουμε και μη ελέγχους. Δηλαδή, αν πάρει κανείς αυτή την τριπλέτα, τότε γιατί αναρωτιόμαστε για την ακρίβεια. Βέβαια. Και ως συνέπεια όλων αυτών έχουμε και μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Δηλαδή οι πολίτες δεν αντέχουν, υπάρχουν χρέη προς τις εφορίες, υπάρχει το ζήτημα το κορυφαίο των στεγαστικών δανείων και όχι μόνο όλων των δανείων, διότι δεν αναμένεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ξεκινήσει να μειώνει τα επιτόκια πριν από το καλοκαίρι, το ερχόμενο καλοκαίρι του 24, άρα συσσωρεύονται όλα αυτά. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάρος στις τσέπες των καταναλωτών. Δεν αναμένεται όχι μόνο να βελτιωθεί η κατάσταση, του αντίον πολλοί θεωρούν ότι θα χειροτερεύσει. Η κυρία Λαγκάρντ έχει κάνει και πάλι προτροπή σε ό,τι αφορά τα επιτόκια. Νομίζω ότι εδώ είναι σαν να μην υπάρχουν αυτά όλα. Κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι να χαλιναγωγήσει με έναν τρόπο τον πληθωρισμό. Βλέπουν τα στοιχεία, θεωρούν ότι είναι σε ένα βαθμό. Πτώσεις, είναι σε μια πορεία πτώσης ο πληθωρισμός, άρα θεωρούν κάποιοι οικονομολόγοι, είχε σήμερα το Bloomberg ένα σχετικό δημοσίευμα, το οποίο έλεγε ότι αρκετοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι θα προχωρήσει φέτος σε 4 μειώσεις επιτοκίων, από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος του 2024. Κάποιοι άλλοι πιο αισιόδοξοι κάνουν λόγο για 6 μειώσεις των επιτοκίων. Αυτά μένουν να τα δούμε γιατί είμαστε μακριά, όπως και μένει να δούμε το εάν γίνουν αυτές οι μειώσεις, πότε και πώς θα περάσουν και στην Ελλάδα και στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει ρεκόρ κερδών πέρσι και πρόπερσι. Πρόπερσι το 22, 3,6 δις, θα δούμε τα τελικά στοιχεία για το 23 και από εκεί και πέρα είμαστε η πέμπτη χειρότερη σε ό,τι αφορά το επιτόκιο, το επιτοκιακό περιθώριο, δηλαδή διαφορά επιτοκίου χορήγησης δανείων με επιτόκιο καταθέσεων. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως την κατάσταση οι ελληνικές τράπεζες, αποκομίζοντας κέρδη. Κυρίως και όχι μόνο βέβαια από τόκους. Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, υπάρχει και το θέμα της ενέργειας. Δεν ξέρω, σας απασχολεί και σας αυτό, με τα τιμολόγια δηλαδή. Και το τι έχουμε. Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο υπάρχει είναι ως προς τα χρωματιστά τιμολόγια. Σίγουρα, μιας και είναι η τιμή του φυσικού αερίου τόσο χαμηλά και η τιμή του πετρελαίου είναι σε αυτά τα επίπεδα, χωρίς την επιδότηση, αυτό μας έδειξε με τα νέα στοιχεία ότι χωρίς την κρατική επιδότηση ο ανταγωνισμός λειτουργήσε. Και λειτουργήσε γιατί όλοι οι καταναλωτές αυτή τη στιγμή πληρώνουν λιγότερο σε σχέση με τον Δεκέμβριο που πληρώνανε με την κρατική επιδότηση. Αυτό βέβαια εμείς θα πούμε ότι δεν είμαστε ούτε άνθρωποι. Συγγνώμη, μπορούμε... αυτό θα μακροημερεύσει όμως. Όχι, αυτό εξαρτάται. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή και με τους Χούθη. Βλέπουμε τι γίνεται και σε όλη αυτή την ιστορία με τα πετρέλαια και με όλα αυτά τα οποία. Επίσης, κύριε Ραυτόπουλε, τους λογαριασμούς, τα καινούργια τιμολόγια, τα χρωματιστά. Θα τους δούμε στο τέλος. Δεν έχουμε διακόπτη. Όχι, δεν τους έχουμε διακόπτη. Αυτοί που μας έρχονται τώρα είναι για τις προηγούμενες. Ακριβώς. Είναι ή εκαθαριστική των προηγούμενων Αυγούστου-Δεκεμβρίου, ή είναι έναντι για το επόμενο δίμηνο. Ναι. Δεν έχουμε δει ακόμα τα καινούργια τιμολόγια. Η εκτίμηση είναι όμως με βάση τις τιμές που υπάρχουν. Ακριβώς. Με βάση τα τιμολόγια τα οποία έχουν δείξει αυτή τη στιγμή οι πάροχοι.
Εάν αυτά διαμορφωθούν, εκείνο που αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι σε κάποιο από τα σταθερά τιμολόγια για ένα χρόνο, να έχουν την τιμή της, να γνωρίζουν ότι αυτή είναι η τιμή της κιλοβατόρας, ανεξάρτητα με το πόσο θα είναι στο πορτοκαλί που το έχουν μόνο το 2%, το κίτρινο που πρέπει να είσαι μπροστά σε ένα κομπιούτερ να βλέπεις την ώρα, κάθε ώρα πως πάει η τιμή της ενέργειας. Απλά προειδοποίησες στην αρχή του μήνα ουσιαστικά για το ότι θα επακολουθήσεις. Στο κίτρινο είναι στο τέλος του μήνα. Στο κίτρινο τιμολόγιο είναι στο τέλος του μήνα ενημερώνεσαι για την τιμή της κιλοβατόρας. Του επόμενου όμως. Μάλιστα, του επόμενου μήνα. Ναι, αφού το έχεις καταναλώσει. Ναι. Αυτό. Τότε θα υπάρχουν προβλήματα και αυτό το οποίο βλέπω τώρα με τον καιρό και έτσι όπως πάει το πράγμα και με αυτή την αναταραχή η οποία υπάρχει και με την πιθανή αύξηση του πετρελαίου, σίγουρα θα είναι πολύ μεγαλύτερη η τιμή της κιλοβατόρας σε σχέση με αυτή που έχουμε σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί να διαρκέσει αυτό για ένα χρόνο. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Διάβασα ότι η ένωσή σας έκανε μία πέτυχε στο θέμα των πληστηριασμών και δανείων, πέτυχε να, σε μία περίπτωση να υπάρξει μία μείωση του δανείου κατά 60%, δηλαδή να κόψει κεφάλαιο. Κάποιος χρώσταγε 47.000 ευρώ. Τι ακριβώς ήταν αυτό, άλλη μία, είναι πιλωτική, είναι αποστεγαστικό δάνειο. Ήταν ένας δανειολήπτης, ΑΜΕΑ, ο οποίος είχε πάρει ένα δάνειο, είχε ένα υπόλοιπο δανείο το οποίο δεν μπορούσε να το εξυπηρετήσει, 47.132 ευρώ, και μετά από διαπραγματεύσεις, θα έλεγα, 3 μηνών, αυτό το οποίο καταφέραμε με τους διαπραγματευτές της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών είναι να περιορίσουμε το δάνειο του αυτό και να κάνουμε διαγραφή 64,36%, 30.332 ευρώ, και να μείνει ένα υπόλοιπο της τάξης του 16.800 ευρώ να το αποπληρώσει σε 60 μήνες, δηλαδή με 200 ευρώ. Να το καταλάβω αυτό, γιατί ασχοληθήκατε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών? Η Ένωση ασχολείται με αυτό, με τα δάνεια, με τα κατανοητικά, με τα στεγαστικά, με όλα αυτά, με τους καταναλωτές, με τους δανειολήπτες, από το 2009, από τότε που ιδρύθηκε. Αυτά τα δάνεια, τις διαγραφές τις οποίες κάνουμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών που απευθύνονται τα μέλη μας ή οι δανειολήπτες, είναι καθημερινά. Έχουμε φτάσει σε ποσοστό 92% να κάνουμε διαγραφή δανείου. Μετά από επίμονες και πολύμινες, θα έλεγα, διαπραγματεύσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα. Τους βοηθάτε και εσείς και νομικά, δηλαδή? Τα πάντα, τα πάντα. Ναι. Από το Α μέχρι το Ω. Χωρίς, βέβαια, εννοείται, χωρίς πληρωμή. Έτσι, χωρίς να πάρει η Ένωση ούτε ένα λεπτό. Να κάνω μια ερώτηση για το ελβετικό φράγκο, που είναι μια ειδική κατηγορία. Υπάρχει κάποια εικόνα τι γίνεται? Πρόκειται να υπάρξει καμιά ρύθμιση, τίποτα? Αυτό, όπως γνωρίζετε, υπάρχει και, θα έλεγα, Ένωση Καταναλωτών που δραστηριοποιείται στο ελβετικό φράγκο, και αυτό το οποίο μας έστειλε σήμερα και μήνυμα, προκειμένου να κάνουμε από κοινού μία δράση, κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο έχει γίνει και στο εξωτερικό και στη Γαλλία, και να περιορίσουμε, να περιοριστούν και να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποπληρώσουν τα δάνεια. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όλοι οι καταναλωτές, οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν πάρει τα δάνεια με ελβετικό φράγκο, είναι σίγουρο, μαθηματική ακρίβεια, ότι θα τους πάρουν σε όλα τα σπίτια. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να αποπληρωθεί αυτό το δάνειο. Αυτή η σχολική ρύθμιση. Άρα χρειάζεται ρύθμιση, βέβαια, πολιτική ρύθμιση. Και κάτι ακόμη. Σε συνέχεια των όσων μας είχατε πει την προηγούμενη φορά, ετοιμάζεται ένα συλλαλητήριο και κάποιες δράσεις και πανελλαδικά. Ναι, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών με τη ΓΕΣΕΕ, ναι, που ανήκουμε στη ΓΕΣΕΕ, θα κάνουμε δράσεις διάφορες σε όλες τις πόλεις, σε 20 μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, Δυτική Ανατολική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία. Πότε? Οι οποίες ξεκινάμε από τον Ιανουάριο, από την επόμενη εβδομάδα, οι οποίες θα επικοινωνήσουμε και με τους αγρότες και με τους κτηνοτρόφους, με τον πρωτογενή τομέα, αλλά και με τα μέλη μας και με τα εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να κάνουμε δράσεις, ομιλίες, είτε σε κεντρικές πλατείες, σε εργατικά κέντρα, προκειμένου να θίξουμε και να αναδείξουμε το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο μας αφορά όλους. Να ρωτήσω κάτι, δεν ήταν να ξεκινήσει 17 Ιανουαρίου τώρα, ή κάνω κάποιο λάθος εγώ? Στα τέλη, στο τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Η απόφαση που πάρθηκε στο τέλος του Δεκέμβρη της Ολομέλειας της ΓΕΣΕΕ είναι για τον Ιανουάριο. Και φτάνετε στην Αθήνα πότε για την κεντρική? Στην Αθήνα θα φτάσουμε περίπου, σύμφωνα με το στόχο τον οποίο έχουμε βάλει, γύρω στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, που αυτό θα κορυφωθεί με μια 24ωρη πανελλαδική απεργία και ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Θα έχετε και εικόνα που θα έχουν εφαρμοστεί μέχρι τότε τα κυβερνητικά μέτρα? Ακριβώς. Το τι θα έχει συμβεί, ας πούμε, αυτό εννοώ. Ακριβώς. Να τα θυμίσουμε, επειδή είπες τα κυβερνητικά μέτρα θα έχουν εφαρμοστεί ως τότε. Ναι, είναι αυτό το οποίο ονομάζουν ως καθαρή τιμή από το χωράφι στο ράφι και βάζουν στο 3%. Υπάρχει το θέμα των προσφορών, της μείωσης του 30% των εκπτωτικών πακέτων και να περάσει την τιμή. Υπάρχει το ζήτημα του ότι αν αυξήσεις την τιμή για 3 μήνες, δεν μπορείς μετά να προχωρήσεις σε κάποια έκπτωση ή σε κάποια προσφορά.
Και το τέταρτο. Το βρεφικό γάλα, ακριβώς. Ο συντελεστής που βάζουν. Το πλαφόν που βάζουν στο κέρδος. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτό, κύριε, αυτό που λέει πριν κλείσουμε. Όλη αυτή η συζήτηση ότι ελληνικά προϊόντα τα βρίσκουν στις ευρωπαϊκές χώρες φτηνότερα. Έχει κάποιο ενδιαφέρον, δηλαδή ασχολείστε με αυτό, βέβαια, δείχνει κάτι. Βέβαια, αυτό το οποίο μας έχει δείξει, ιδίως για τα απορροκυμπευτικά και φρούτα, αυτό που μας έδειξε στις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και το καλοκαίρι, είναι ότι στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, φτηνότερα, στη Γαλλία, φτηνότερα αγοράζανε οι καταναλωτές εκεί τα ελληνικά προϊόντα σε σχέση με τους Έλληνες. Όπως για παράδειγμα, τα κεράσια τα αγοράζανε περίπου 4 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό, όταν εμείς εδώ στην Ελλάδα τα αγοράζαμε από 8,5 έως 10 ευρώ το κιλό. Αυτό είναι σκροκέρδια. Δηλαδή είναι. Δείχνει σκροκέρδια. Διότι έχεις μεταφορικά. Πρέπει να πάει γρήγορα το προϊόν, να μην χαλάσει, να μην σαπίσει. Η διαλογή είναι σημαντική. Ποιοτικό προϊόν δηλαδή πηγαίνουν σε αυτές τις αγορές, ποιοτικά προϊόντα ελληνικά. Τα γιαούρτια ακούω, τα γάλατα, τα τυριά, συγγνώμη, η φέτα. Αυτό. 1,69 στη Γερμανία, στο Μόναχο, 3,29 στην Ελλάδα. Το λάδι, κύριε Σουρμελίδη, στον Καναδά, 3 λίτρων λάδι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από την Καλαμάτα, στον Καναδά τα 3 λίτρα 35 ευρώ, στην Ελλάδα 48. Μιλάμε για τον Καναδά. Να πούμε για το πασίγνωστο το αλάτι. Των 750 γραμμαρίων στον Καναδά 1,49, στην Ελλάδα 2,69. Να πούμε για τα φασόλια. Στην Ελλάδα τα φασόλια Καστοριάς στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ με μείωση μείον 5%, βέβαια και χωρίς τη μείωση η ίδια τιμή είχανε, 13 ευρώ και 36 λεπτά. Το θέμα είναι ότι το συζητάμε, το ξανασυζητάμε, σας φέρνουμε και εσάς, συζητάμε και εδώ και με τον Γιάννη, αλλά δεν φαίνεται κάτι, δηλαδή. Η ακρίβεια τραβάει την ανηφόρα αυτό. Και γιατί μας βρίσκουν τόσο μπόσικους, θα ήθελα να ρωτήσω εγώ. Δηλαδή, γιατί σημαίνει μόνο εδώ, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, αν μη τι άλλο. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη, κύριε Γουρίδη, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να λες προσφορά ένα και ένα δώρο και να εννοείς το δεύτερο ότι δεν είναι δώρο, είναι 30% έκπτωση. Ή είναι ένα και ένα δώρο, ή δεν είναι ένα και ένα δώρο. Δεν μπορεί να λες στα αλεύρια δύο και ένα δώρο και να έχει ακριβότερα από ό,τι έχει αναγοράσει τα τρία χωρίς το δώρο. Δεν μπορεί να λες στην Ευρώπη ότι το σαμπουάν το έχει ένα και ένα δώρο και να μην το έχει ένα και ένα δώρο. Δεν περνάνε αυτά εκεί πέρα. Όπως είδατε και στη Γαλλία. Υπάρχει καταναλωτικό κίνημα όμως. Ακριβώς. Ναι. Αλλά προσέξτε, το καταναλωτικό κίνημα γνωρίζει. Εμείς έχουμε στείλει εξώδικο ως το Υπουργείο Ανάπτυξη, Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή, στην Δημαία, προκειμένου να μας γνωστοποιήσουν τα προϊόντα τα οποία έχει επιβάλει το πρόστιμο. Ναι, και ακόμα. Το κράτος έχει δίκιο. Το κράτος έπρεπε να ενημερώνει τους πολίτες και όχι να τρέχει ο κύριος Ραυτόπουλος ή κυρία, δεν ξέρω ποιος άλλος, κυρία Καλαποθαράκου, για να ενημερώσει και να βρει ποια είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα. Δηλαδή αυτό συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, δυστυχώς θα τα ξανασυζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ραυτόπουλε. Δυστυχώς θα τα ξαναπούμε με τη νέα, όχι δυστυχώς για εσάς, αλλά για το θέμα αυτό καθ' αυτό.